Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και εδώ θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ίσως να αντιμετωπίζετε κάποιοι με τους λογαριασμούς σας στο Fortnite και ίσως να παρατηρήσατε τις τελευταίες μέρες ότι σας βγάζει αυτόν το μήνυμα ότι θα διαγραφεί ο λογαριασμός σας. Δυστυχώς δεν είναι κάποιο scam ή clickbait, άρα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να λύσετε αυτό το θέμα, να πάρετε πίσω το account σας, αλλά και για όσους δεν σας το έβγαλε, να το αποτρέψετε. Όμως πριν προχωρήσουμε, μην μου ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο να το δουν όλοι, να μπει στις τάσεις, μια γραφούλα να μπείτε στην παρέα αν είστε καινούργοι και βλέπετε και το item shop της ημέρας έτσι στα γρήγορα. Δεν θα το σχολιάσω έναν τα tabs γιατί είναι αρκετά μεγάλο shop. Πάλι έχει πολύ δυνατά πράγματα και σας υπενθυμίζω αν πάρετε οτιδήποτε σήμερα να έχετε πάντα τον κωδικό MT1993-96 στο shop, γιατί έτσι στηρίζετε άπειρα, είναι εντελώς δωρεάν και μπαίνετε και σε όλα τα μεγάλα giveaways του καναλιού και έρχεται έναν πολύ δυνατόν πάρα πολύ σύντομα. Τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας, πάμε να δούμε με το βίντεο τι γίνεται. Και όπως σας είπα πριν λίγο, τις τελευταίες μέρες σε κάποια άτομα όταν ξεκινάνε το Fortnite ή το Fall Guys ή άλλα παιχνίδια της Epic Games βγάζει αυτόν το μήνυμα στην οθόνη σας που λέει Fortnite Ask Your Parent for Help. Και εδώ ουσιαστικά η Epic Games έχει κλειδώσει τον λογαριασμό σας επειδή δεν τηρείτε τα κριτήρια ηλικίας. Και αυτό συμβαίνει κυρίως σε άτομα που είναι πολύ μικρά, δηλαδή κάτω των 13. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ δεν είναι απλά ότι δεν μπορείτε πλέον να παίξετε Fortnite ή Fall Guys ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της Epic, είναι ότι αν δεν κάνετε κάτι σε 30 μέρες αφού δείτε για πρώτη φορά αυτόν το μήνυμα, θα σας διαγράψει η Epic Games στο λογαριασμό σας. Άρα ουσιαστικά θα χάσετε τα πάντα, όλα τα challenges σας, όλα τα battle pass, τα skins σας, γενικά οτιδήποτε έχετε κάνει στο Fortnite τόσων καιρών, όλα τα λεφτά που ξοδέψατε και χρόνο στο game. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να λύσετε αυτό το θέμα και θα σας δείξω τώρα πώς. Καταρχάς θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορείτε να το αποφύγετε για όσους δεν σας το έβγαλε, και αυτό το μήνυμα βγαίνει εξαιτίας του Fall Guys. Από τότε που έγινε το Fall Guys free, όσοι το κατεβάσατε για πρώτη φορά θα σας ζητήσει στην οθόνη που βλέπετε εδώ να βάλετε την ημερομηνία γέννησής σας. Και εδώ όσοι βάλατε ότι είστε πιο μικροί από 13 χρονών είναι το πρόβλημα. Επειδή ουσιαστικά και κανονικά με βάση των νόμων κάποιος που είναι πιο μικρός από 13 δεν δικαιούται να παίζει online games, μόνο με τη συγκατάθεση του γονιού του, και η Epic Games μόλις δει ότι η ηλικία σας είναι πιο μικρή από 13 ουσιαστικά κλειδώνει τον λογαριασμό σας μέχρι να ζητήσετε την άδεια του γονιού σας και να πάρει Epic την έγκρισή του. Ο τρόπος για να μην έχετε θέματα εδώ με το συγκεκριμένο είναι απλά να βάλετε μία ψεύτικη ηλικία. Βάλτε ότι είστε 15, ότι είστε 18, 20 χρονών και αφού στο κάτω κάτω ο γονιός σας ξέρει ότι παίζετε Fortnite, Fall Guys και όλα αυτά online, δεν νομίζω να έχει κάποιο θέμα. Στη χειρότερη περίπτωση κάντε τη διαδικασία μαζί και εξηγήστε του ότι πρέπει να βάλετε εδώ ότι είστε άνω των 13. Και τώρα πάμε να δούμε πώς λύνεται το θέμα. Καταρχάς στην μπλε οθόνη που σας έβγαλε το πρώτο μήνυμα λέει ότι θα σας ήρθε έναν email για αυτόν το θέμα το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιον email από την Epic Games στο email που δώσατε για τον λογαριασμό σας, μπορείτε να βάλετε εδώ, όπως λέει με τον κύκλο, έναν καινούριο email που έχετε πρόσβαση, έτσι ώστε να σας το ξαναστείλουν το μήνυμα. Αφού τώρα βρήκατε το email της Epic Games, αυτό που θα σας έχει τις οδηγίες για να πάρετε τον λογαριασμό σας, θα μοιάζει έτσι όπως σας το δείχνω εδώ. Και ουσιαστικά λέει, αγαπητέ γονέα, ξέρουμε ότι το παιδί σας που είναι κάτω από 13 παίζει Fortnite
και γι' αυτόν τον λόγο κλειδώσαμε τον λογαριασμό μέχρι να πάρουμε την άδειά σας να μπορεί να παίζει. Και εδώ οι γονείς σας πρέπει να απαντήσουν continue και ξαναλέω όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να την κάνετε πιο σύντομα από 30 μέρες, αλλιώς θα χαθεί το account. Αφού πατήσετε continue, μετά θα σας βγάλει εδώ ξανά να δώσετε account permission. Ξαναπατάτε continue για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και εδώ ουσιαστικά σας λέει αν είστε εντάξει το παιδί σας να χρησιμοποιεί το Epic Games Launcher για να κάνει sign in. Θα πατήσετε yes έτσι ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε και μετά θα βγάλει την επόμενη οθόνη που λέει ουσιαστικά σε ποιον επίπεδο παιχνιδιών αφήνετε το παιδί σας να παίξει. Το πιο εύκολο είναι να βάλετε unrated εδώ, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στα πάντα, εφόσον υπάρχει κάποιος έλεγχος, για να μην υπάρχουν περαιτέρω θέματα με parental controls. Άρα βάλτε unrated και next. Αλλά ξαναλέω, εφόσον ο γονιός ξέρει τι παίζεται. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα περίεργα. Έχουμε εδώ την επόμενη μας οθόνη που ουσιαστικά ζητά να βεβαιώσετε την Epic Games ότι αυτή τη διαδικασία την κάνει ένας γονιός, ένας ενήλικας. Και έχετε δύο επιλογές για να το αποδείξετε που ακούγονται full σκαμίλα, αλλά είναι legit τρόπος από την Epic Games και είναι ο μόνος τρόπος να πάρετε το account πίσω. Ο πρώτος που δεν τον προτείνω γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει για Ελλάδα και Κύπρο είναι να στείλετε στην Epic τα τελευταία 4 ψηφία των αριθμών κοινωνικών ασφαλίσεων. Και η δεύτερη επιλογή που την προτείνω εδώ είναι να δώσετε στην Epic Games τα στοιχεία της κάρτας σας, που αυτά είναι universal, δουλεύουν παγκόσμια με τον ίδιο τρόπο. Και ξαναλέω, ακούγεται full σκαμίλα το συγκεκριμένο και εννοείται δεν πρέπει να δίνεις πουθενά την κάρτα σου, αλλά εδώ η Epic Games αυτό ζητά και στο κάτω-κάτω το πιο πιθανόν η Epic έχει ήδη την κάρτα σας για να κάνετε τις αγορές με τα V-Bucks τόσων καιρών, άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και μετά, αφού πατήσετε το Credit Debit Card, θα σας βγάλει εδώ σε μια οθόνη που πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σας. Έχει first name που είναι το όνομα, επίθετον, ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνσή σας, zip code, ταχυδρομικός κώδικας και εδώ που λέει last 4 digits of SSN είναι αν πάτησετε τις κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλιώς θα λέει τα στοιχεία της κάρτας. Και μετά verify my identity. Θα πάρει κάποιο χρόνο φαντάζομαι να εξετάσουν ότι όλα είναι εντάξει και αφού βάλατε σωστά τα στοιχεία και την κάρτα σας ή τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ό,τι αποφασίσατε, θα σας πει ότι έχετε κάνει τη διαδικασία σωστά. Θα σας έρθει έναν email που λέει ότι you have successfully verified your identity και έτσι θα ανακτήσετε πίσω των λογαριασμών του Fortnite, του Fall Guys ή του Rocket League και δεν θα χαθεί. Είναι μια πολύ περίεργη διαδικασία, δεν ξέρω γιατί η Epic Games κάνει αυτό το πράγμα, φαίνεται full scam να ζητά την ταυτότητά σας, τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων, την credit card σας, όλα αυτά που φαίνονται full τρομακτικά και ξαναλέω μόνον σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δοθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία και αν το email είναι από την Epic Games για κανένα λόγο αν δείτε άλλου είδους email που έχει άλλα πράγματα που σας ζητά εκτός από αυτά που σας έδειξα είναι διαφορετικό ή οτιδήποτε άλλο μη δώσετε τα στοιχεία σας μόνον στη διαδικασία όπως την έδειξα εδώ γιατί αυτό είναι legit επιβεβαιωμένο από την Epic Games άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή φόβος. Και προτείνω να δείτε το βίντεο αυτό με τους γονείς σας όσοι είστε μικροί γιατί έχει περίεργα βήματα. Το έκανα όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται, κάντε τη διαδικασία σε κάτω από 30 μέρες, αλλιώς χάνετε το account από την πρώτη μέρα που είδατε τον μπλε μήνυμα και πάνω κάτω αυτά έχουμε για το συγκεκριμένο βίντεο. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να μπει το βίντεο στις τάσεις, να το δουν όσα πιο πολλά άτομα γίνεται έτσι ώστε να μην χάσει κανείς το account του, είναι κρίμα ο κόπος τα λεφτά σας και μαζί με αυτό μια εγγραφούλα μπείτε στην παρέα, καμπανάκι, βάλτε για όλα τα streams, όλα τα βίντεο και πάντα να έχετε στο shop support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 θα το εκτιμούσα full γιατί στηρίζετε άπειρα εντελώς δωρεάν με όλες σας τις αγορές στο Fortnite. Καλή συνέχεια σε όλους, ίσως έχουμε κάποιο δεύτερο βιντεάκι πιο μετά ή κάποιο stream αύριο, άρα μείνετε συντονισμένοι, να είστε πάντα καλά.